να μιλήσουμε με τον στρατηγό, ένα από στρατεία και πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, επίτιμο αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Γιώργο Καμπά. Κύριε Καμπά, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Και ήθελα να ξεκινήσουμε από το ουκρανικό μέτωπο, όπου έχουμε έντονη κινητικότητα και αλλεπάλληλα σημάδια ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει όλο και μεγαλύτερη πίεση. Είχαμε την Παρασκευή τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Ερντογάν. Σημειώνω ότι είχε προηγηθεί μια εβδομάδα πριν και η συνάντηση Ερντογάν-Λαυρόφ με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών. Και οι πληροφορίες από διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι όλοι, εκτός από την στήριξη, κομίζουν και ένα μήνυμα στον Ουκρανό πρόεδρο ότι μήπως ήρθε η ώρα της διαπραγμάτευσης με τη Ρωσία για να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Εσείς τι βλέπετε εκεί? Κοιτάξτε, δυστυχώς μετά από δύο χρόνια πολέμου υπάρχει ένας πόλεμος φθοράς πλέον στην περιοχή, η οποία έχει τεράστιες απώλειες και από τη μια πλευρά και από την άλλη, αλλά κατά βάση στην Ουκρανία, η οποία είναι και η πιο άδικη κατάσταση, διότι αυτή ήταν αυτή η οποία δέχτηκε την επίθεση και όλη αυτή τη βάρβαρη ενέργεια από την πλευρά της Ρωσίας. Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή, διότι είναι τελείως διαφορετικές οι δυναμικές των δύο κρατών, στρατιωτικά τουλάχιστον, εννοώ τη Ρωσία και της Ουκρανίας, αντιμετωπίζει το φάσμα της ήττας η Ουκρανία και αυτό θα πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να προβληματίσει την ηγεσία της Ουκρανίας, έτσι ώστε να ψάξει να βρει τρόπους διεξόδου όλου αυτού του πράγματος, όλης αυτής της κατάστασης, η οποία όσο περνάνε ο καιρός, οι μήνες, οι εβδομάδες, δυστυχώς επιβαρύνει ακόμα πιο πολύ την Ουκρανία. Επιχειρησιακά θεωρείτε ότι δεν αντέχει πια η Ουκρανία και πού έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα απέναντι στη ρωσική στρατιωτική μηχανή? Επιχειρησιακά πλέον η Ουκρανία και μετά την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης που τόσο πολύ διαφημίστηκε όχι μόνο από την Ουκρανία αλλά και από τη Δύση, απέτυχε. Οπότε από εκεί και μετά άρχισε να καταραίει γενικότερα το μέτωπο, διότι ξέρετε, ένας πόλεμος είναι και θέμα ηθικού. Όταν βλέπει ο στρατός και ο λαός μιας χώρας τις συνεχείς ήττες, δυστυχώς χάνει και το ηθικό του. Άρα λοιπόν είναι ένα κάτι το οποίο είναι προδιαγεγραμμένο πλέον ότι δεν θα πάει καλά. Τώρα οι λύσεις που ακούγονται από μερικούς για εμπλοκή ΝΑΤΟ, εμπλοκή κρατών από την Ευρώπη και ούτω καθεξής, καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι κουβέντες που απλώς είναι για να γίνονται. Είναι πράγματα τα οποία δεν σκέφτονται σοβαρά. Έγινε πολλή συζήτηση επ' αυτού μετά και την αμφιλεγόμενη τοποθέτηση Μακρόν, ότι να στείλουμε και στρατό στην Ουκρανία. Αλλά αυτό θα σήμαινε μια άμεση εμπλοκή του ΝΑΤΟ σε πόλεμο με τη Ρωσία, έτσι? Θα σήμαινε ένα παγκόσμιο πόλεμο πλέον, διότι πίσω από τη Ρωσία μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και άλλες δυνάμεις οι οποίες δεν καλοβλέπουν τη Δύση, και μιλάω για την Κίνα, μιλάω για την Ινδία, μιλάω για τους BRICS γενικότερα. Άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία δεν θα οδηγούσε πουθενά, αντιθέτως θα οδηγούσε σε μια εκρηκτική κατάσταση παγκοσμίως. Άρα δεν είναι η ψυχρωμότερη σκέψη αυτό, γι' αυτό και βλέπετε ότι παρόλο που υπόθηκε, καταδικάστηκε πολύ γρήγορα, άμεσα μάλλον θα έλεγα, από πάρα πολλές χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα δεν ακολουθήθηκε αυτή η λογική. Άρα λοιπόν ο μονόδρομος πλέον για τον Ζελένσκι, και πιστεύω αυτά συζητιώνται αυτή τη στιγμή, ακόμα και ο Πρωθυπουργός που έκανε αυτή την κίνηση τη σημειολογική και πήγε στην Οδυσσό της προάλλες, πιστεύω ότι θα του μετεφέρονται τέτοια μηνύματα ότι ξέρεις, πρέπει κάτσε κάτω, συζήτησέ το, δες τι μπορείς να κάνεις, γιατί πλέον ξέρετε ιστορικά ένας ηγέτης ναι πολεμάει, κάνει έτσι ώστε να καταφέρει να έχει την ανεξαρτησία της χώρας του. Όταν βλέπει ότι όλα είναι εναντίον του, πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάτι για να περισσώσει όσο το δυνατόν περισσότερο από τη χώρα του. Λέτε ότι εκτιμάτε ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης κόμισε ένα μήνυμα της Δύσης προς τον Ζελένσκι να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, να ζητηθεί διέξοδος? Ναι, θέλω να πιστεύω ότι ναι, συζητήθηκε και αυτό. Αν όχι κόμισε μήνυμα της Δύσης, τέλος πάντων το είχε και αυτό. Δηλαδή, ναι, να την υποστηρίξουμε και θα την υποστηρίξουμε και τεχνικά και με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά κακά τα ψέματα, βλέπουμε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, συνεχίζονται οι απώλειες, συνεχίζονται οι καταστροφές.
δεν βλέπουμε να προχωράει σε κάτι. Ποια φόρμουλα θεωρείτε ότι θα έδινε μια διέξοδο, θα ικανοποιούσε και την πλευρά της Ρωσίας και θα ήταν αξιοπρεπής και για την Ουκρανία, για να μπορέσει να τερματιστεί ο πόλεμος? Καταρχάς πρέπει να υπάρξει μια κατάπαυση πυρός, κάτι το οποίο δεν έχει επιτευχθεί ακόμα. Είναι το πρώτο και το σημαντικότερο, το οποίο πρέπει να αποφασίσουν να υπάρχει μια κατάπαυση πυρός και στην ουσία να έρθουν δυνάμεις, γι' αυτό σε λέω είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι τόσο απλό, να έρθουν δυνάμεις οι οποίες να μπουν μεταξύ των δύο αντιμαχωμένων χωρών, έτσι ώστε να δημιουργήσουν μια ζώνη του κατάπαυσης πυρός. Μεταξύ, και μιλάμε για 1000 χιλιόμετρα μέτωπο. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι τεράστιες αυτές οι δυνάμεις οι οποίες θα έρθουν. Θα είναι βεβαίως υπό τον ΟΗΕ, διότι τίποτα άλλο δεν αναγνωρίζεται από καμιά, σε καμιά από τις δύο περιπτώσεις, ειδικά από τη Ρωσία. Από εκεί και μετά θα πρέπει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, κάποιες περιοχές οι οποίες είχαν έντονο το ρωσικό στοιχείο, θα πρέπει με κάποιους τρόπους να συζητηθεί και κάποιες να δοθούν στη Ρωσία, αλλά και κάποιες να επιστρέψουν στην Ουκρανία. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει μια κατάσταση ενδιάμεση, η οποία θα δημιουργήσει κάποιες περιοχές οι οποίες πιθανώς να έχουν ένα ή μια ανεξάρτητο στάτους, έτσι ώστε να το αποδεχθούν και οι Ουκρανοί, αλλά συγχρόνως και οι Ρώσοι από την άλλη πλευρά. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, δεν είναι τόσο απλό. Και φοβάμαι ότι δεν θα είναι κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ γρήγορα. Μην ξεχνάτε, θα σας πω ένα παράδειγμα και κλείνω. Η Νότια-Βόρεια Κορέα, μετά από 80 χρόνια, ακόμα υπάρχει μια γραμμή αντιπαράθεσης σε εκείνη την περιοχή και ακόμα υπάρχουν συζητήσεις για το πώς θα διευθετηθεί η κατάσταση. Κάπως έτσι βλέπω να εξελίσσεται και η κατάσταση με την Ουκρανία-Ρωσία αυτή τη στιγμή. Με δύσκολες, λέτε, και μακροχρόνιες από ό,τι φαίνεται διαπραγματεύσεις. Να δούμε, στρατηγέ, τι γίνεται όμως και στο άλλο παράλληλο σκληρό μέτωπο, στη Μέση Ανατολή, στη Γάζα. Είδαμε την Ουάσιγκτον, τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Τζο Μπάιντεν, να βγαίνει ευθέως απέναντι στον Νετανιάχου ό,τι αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια. Είδαμε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να απαντά ότι οπωσδήποτε θα κάνει την επιχείρηση στη Ράφα μέσα στις επόμενες 4 με 6 εβδομάδες. Και μέσα σε όλο αυτό έχουμε και την προσπάθεια για λειτουργία ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου με επίκεντρο την Κύπρο. Εκεί τι βλέπετε, πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα? Εδώ δυστυχώς μιλάμε για ένα άλλο είδος πολέμου με πολύ πιο έντονα χαρακτηριστικά. Έτσι ήταν και στην αρχή βεβαίως ο Ρωσίας-Ουκρανίας ο πόλεμος, αλλά σε αυτή τη φάση βρίσκεται τώρα εκεί στη Γάζα κάτω. Υπάρχει μια τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Πλέον οι εικόνες είναι μάρτυρες όλου αυτού του πράγματος που λέμε. Είναι αναμφισβήτητο αυτό. Δεν σώνεται η κατάσταση με οτιδήποτε, γι' αυτό και είναι με οτιδήποτε αεροπορικό που έρχονται και πετάνε, δηλαδή με τα αλεξίπρωτα από πάνω. Γι' αυτό λοιπόν η πιο λογική λύση ήταν αυτή η οποία προτάθηκε και από την πλευρά της Ελλάδος και από την πλευρά της Κύπρου και βεβαίως στηρίχθηκε από πολλά κράτη όπως και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, να φτιαχτεί αυτός ο ανθρωπιστικός διάδρομος, ο θαλάσσιος ανθρωπιστικός διάδρομος, και ήδη από ό,τι ξέρω, έχω διαβάσει, έρχεται και κάποιο ειδικό σκάφος από την Αμερική το οποίο θα φτιάξει μια θαλάσσια προβλήτα έτσι ώστε να μπορούν πιο εύκολα να βγαίνουν τα υλικά όλα αυτά στην περιοχή. Ένα αυτή. Πρόχειρο προσωρινό λιμάνι, αλήθεια, επειδή αυτό είναι ένα δύσκολο εγχείρημα επιχειρησιακά, πώς το βλέπετε? Όχι, γίνεται αυτό το πράγμα σε ρηχά νερά, τα οποία θα φτιαχτεί μια πλατφόρμα, μια μεγάλη πλατφόρμα, η οποία θα αγκυροβοληθεί βεβαίως και θα μπορούν από τη μια πλευρά να πιάνουν εκεί τα καράβια για να κατεβάζουν με γερανούς και τέτοια, δηλαδή θα υπάρχει μια υποδομή λιμενικής φύσεως να κατεβάζουν πάνω σε αυτή την πλατφόρμα, η οποία θα είναι ουσιαστικά μέσα στη θάλασσα, θα είναι επιπλέουσα λίγο πολύ, και από την άλλη πλευρά να υπάρχει διάδρομος, είτε διάδρομος γέφυρα επιπλέουσα και αυτή, είτε κάτι σε στυλ με μικρά καραβάκια για να βγαίνουν στην ξηρά όλα αυτά τα πράγματα. Έχουν ξαναδημιουργηθεί τέτοια πράγματα, είναι αυτά που λέμε τα τεχνικά νησιά που φτιάχνονται και υπάρχει στη στρατιωτική ορολογία κάτι τέτοιο σε περιπτώσεις δύσκολων επιχειρήσεων. Έχουν οι Αμερικάνοι τέτοια τεχνογνωσία και νομίζω ότι αυτό φέρνουν από την Αμερική να το στήσουν. Θα το δούμε, φαντάζομαι, τις επόμενες εβδομάδες να στείνεται στην περιοχή εκεί. Το δύσκολο εκεί είναι ότι θα πρέπει κάποια στιγμή οι Ισραηλινοί να καταλάβουν ότι
πλέον πρέπει να σταματήσουν αυτές τις επιχειρήσεις εναντίον με ανθρωπιστική καταστροφή που έχουν, και εφόσον θέλουν να συνεχίσουν, να συνεχίσουν πολύ συγκεκριμένα και πολύ στοχευμένα εναντίον της Χαμάς, που είναι ο στρατιωτικός κλάδος όλου αυτού του πράγματος. Διότι διαφορετικά μιλάμε πλέον για 2,5 εκατομμύρια πλέον ανθρώπους, οι οποίοι είναι στριμωγμένοι στην περιοχή της Ράφα, στη νότια δηλαδή λωρίδα της Γάζας. Μια πραγματική ανθρωπιστική τραγωδία. Ακριβώς. Μια τεράστια. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσει. Δεν ξέρω πώς. Νομίζω ότι πλέον οι Αμερικάνοι πρέπει, και το θεωρώ πολύ θετικό το ότι πήραν μια τέτοια απόφαση για την ανθρωπιστική βοήθεια αυτή τη θαλάσσια, αλλά θα πρέπει να είναι πιο έντονα επικριτική και πιεστική στο Ισραήλ. Πρέπει να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή κάνει κακό πλέον σε όλη τη Δύση, στο image όλης της Δύσης, αυτή η τεράστια ανθρωπιστική καταστροφή. Μάλιστα. Στρατηγέ, κύριε Καμπά, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής.